Με γρήγορους ρυθμούς προχωρά το έργο του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι, με τη σύμβαση παραχώρησης να έχει οδηγηθεί για προσβατικό έλεγχο στο λεκτικό συνέδριο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ζητηθεί επιπλέον στοιχεία, όπως δήλωσε από το Ηράκλειο ο Γενικός Διευθυντής Κοινωνιακών Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Γιάννης Καρνέσης. Μέχρι στιγμής δεν έχει ζητήσει κάποια πρόσθετα στοιχεία το ελεγκτικό συνέδριο. Ευελπιστούμε ότι θα είμαστε μέσα στους στόχους μας, που είναι να πάμε να υπογραφεί η σύμβαση και να κατατεθεί για κύρωση στη Βουλή πριν το τέλος του έτους. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι οι άλλες διαδικασίες, γιατί δεν είναι μόνο η σύμβαση παραχώρησης, οι απαλωτριώσεις και η επικαιροποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου, προχωράνε πάρα πολύ καλά. Με φόντο την επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών, η σύμβαση στην πορεία θα εγκριθεί από τη Βουλή εντός του έτους, με εφικτό τον στόχο οι μπουλντόζερ να πιάσουν δουλειά τέλη του 2018 ή αρχές του 2019. Ο στόχος μας είναι αυτός, αλλά επαναλαμβάνω ότι θα πρέπει, δεν εξαρτάται μόνο από εμάς, εξαρτάται και από άλλους θεσμικούς παράγοντες του κράτους, όπως το ελεγκτικό και η Βουλή. Εν τω μεταξύ, τρέχουν οι εξελίξεις για το έργο κατασκευής του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, καθώς την ερχόμενη Πέμπτη λήγει η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τα δύο τμήματα του έργου Χανίων-Χερσονήσου με σύμβαση παραχώρησης και Χερσονήσου-Νεάπολης με ΣΔΙΤ. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων εκδήλωσης λήγει την Πέμπτη στις 18 του μηνός. Θα ξέρουμε εκεί λοιπόν πώς θα διαμορφωθούν τα σχήματα που θα διεκδικήσουν αυτό το πολύ μεγάλο έργο. Θα ακολουθήσει βέβαια η διαδικασία της προεπιλογής, όπως λέμε, για να εξεταστεί πόσοι από αυτούς που θα υποβάλουν έχουν τα προσόντα που απαιτεί η διακήρυξη του έργου. Ο Γιάννης Καρνέσης πραγματοποίησε συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΑΚ, Φώτη Καζάση, και στελέχη του οργανισμού, βάζοντας στο μικροσκόπιο την πορεία εκτέλεσης των εργασιών μεγάλων έργων, όπως ο κάθετος οδικός άξονας Ηράκλειο Μεσαρά και συγκεκριμένα το τμήμα Αγία Βαρβάρα από Μαρμά, το οποίο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2019. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο και είναι και δουλειά δύσκολη. Υπάρχουν κάποια προβλήματα από κατολιστήσεις. Αυτά θα δούμε σήμερα, πώς θα προχωρήσουμε, ώστε έγκυρα να δοθούν οι μελέτες οι απαιτούμενες και να γίνουν οι εργασίες αποκατάστασης. Σε ό,τι αφορά στο αναπτυξιακό έργο Γούρνες Χερσόνησος, εκτιμάται ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα υπάρξει επεμπλοκή από την αρχαιολογική υπηρεσία με φόντο τα σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα που ήρθαν στο φως κοντά στην περιοχή Φαραγκούλη, στην κοιλάδα Ποσελέμη, όπως βλέπουμε και στις φωτογραφίες που εξασφάλισε η Crete TV. Η αρχαιολογία με ένα πρόσφατο μνημόνιο το οποίο εγκρίθηκε από το ΕΜΕΠΕΡΑ, από το ΕΣΠΑ, θα ικανοποιηθεί ως προς το κόστος των εργασιών το οποίο πρέπει να κάνει και θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάποιο άλλο θέμα μετά να τελειώσουν τις εργασίες τους έγκαιρα και να μας παραδώσουν το πεδίο. Ήδη το 95% της γέφυρας έχει κατασκευαστεί, με το Φώτη Καζάση να εκφράσει την πεποίθησή του ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχει παραδοθεί η βασική οδική αρτηρία, προκειμένου η χώρα μας να εξασφαλίσει τα επιπλέον χρήματα που διεκδικεί ως μπόνους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει προσωρινός μειοδότης, από εκεί και πέρα περιμένουμε να λήξει η προθεσμία υποβολής ενστάσεων. Τέλος του χρόνου λογικά θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και θα έχουν ξεκινήσει οι εργασίες.